Γιάννη, καλή σου μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζω να είμαστε όλοι καλά. Μια χαρά, δόξα τω Θεώ, όλοι μια χαρά. Υπέροχα. Ελπίζω επίσης να ακούγομαι καλά, γιατί όταν κλείσαμε αυτό το ραδιοφωνικό ραντεβού, Τάσο, σου είπα ότι θα έρθω στην Εύβοια, η οποία τη θεωρώ αρχαίγονη. Έχει ένα θέμα με το σήμα του τηλεφώνου, αλλά ακούγομαι καταρχήν. Α, μια τα χαρά. Λέω μόνος όχι, όχι, μου. Όχι, όχι, μια χαρά. Ακούγεσαι. Μην κουνιέσαι, μόνο μείνε εκεί. Υπέροχα. Μένω εδώ και να ξέρεις, αν μπορούσαμε, είναι υπέροχη η εικόνα αυτή που βλέπω αυτή τη στιγμή, αν μπορούσαμε να τη μεταφέρουμε στους ακροατές, διότι έχω στην προσπάθειά μου να βρω σήμα, λοιπόν, έχω έρθει σε ένα πλάτωμα που είναι 50 μέτρα πάνω από τη θάλασσα, απέναντί μου η Στερεά, στο μεσοδιάστημα ο Ευωϊκός, και κάπου στη μέση περνάνε κάτι δελφίνια. Είναι απίστευτο. Καλό καλοκαίρι λοιπόν σε όλους, θα αρχίσουμε έτσι και πάμε στα υπόλοιπα. Λες για όμορφες εικόνες και θα πάμε τώρα στο αυτοκίνητο. Ομορφότερη εικόνα από το να έχεις μπροστά σου πλέον, γιατί έχει γίνει δημοσιογραφική παρουσίαση της ηλεκτρικής Mustang, νομίζω για τους λάτρες αυτοκινήτου δεν υπάρχει, να έχεις μπροστά στα μάτια σου ολοζώντανο αυτό το αυτοκίνητο. Είναι το μέλλον, έχεις δίκιο. Είναι το μέλλον, Τάσο, και όσοι το οδηγήσαμε, αναφωνήσαμε το εξής. Φαίνεται και τα δημοσιεύματα, δεν το λέω μόνο, έτσι, ότι αν το μέλλον το πλήρως ηλεκτρικό στην αυτοκίνηση είναι έτσι, τότε καλώς να ορίσει. Γιατί ξέρεις, όλοι είμαστε επιφυλακτικοί λίγο για τις αλλαγές και αυτά που μας επιφυλάσσει το μέλλον. Όλοι είμαστε λίγο επιφυλακτικοί με τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Όμως αποδείχθηκε με τη νέα Mustang Mach-E ότι το ηλεκτρικό μέλλον είναι εδώ και είναι και πολύ συναρπαστικό. Εξάλλου, αυτό ήταν και μια δήλωση που θέλει να κάνει η Ford, δίνοντας το όνομα Mustang στο πρώτο της αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Αυτό η δήλωση είναι η εξής, ότι... Για πες μου. Η δήλωση είναι αυτή ακριβώς, ότι το ηλεκτρικό μέλλον στη Ford θα είναι εξίσου συναρπαστικό με αυτά που γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Και νομίζω αποδείχθηκε. Δεν είναι τυχαίο πραγματικά το ότι επέλεξε η Ford να βγάλει ως πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο τη Mustang, ένα όνομα σύμβολο για την εταιρεία, κακά τα ψέματα. Είναι έτσι, γιατί θυμίζω ότι όταν βγήκε η Mustang στις αρχές, στα τέλη της δεκαετίας του 60, συμβόλιζε κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτά που ξέραν τότε οι άνθρωποι. Έτσι, ελευθερία κίνησης, γενικότερα ήταν ένα άλλο είδους αυτοκίνηση, Lancer ένα άλλο είδους αυτοκίνηση. Το ίδιο ακριβώς λοιπόν κάνει και τώρα. Η νέα Mustang Mach-E, αν και πλήρως ηλεκτρική, συμβολίζει ακριβώς αυτά που συμβόλιζε και τότε το θρυλικό αυτό αυτοκίνητο, την ελευθερία κίνησης, μια άλλη κουλτούρα αυτοκινηστική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι και τώρα. Άρα δεν είναι καθόλου τυχαία το δώσιμο αυτού του ονόματος σε ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Βέβαια, έχω να σου πω ότι έχει γίνει χαμός στο ίντερνετ, έτσι. Αναρωτιέται ο κόσμος αν αξίζει το όνομα Mustang σε ένα τέτοιο είδους αυτοκίνητο. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου. Μισό. Αλλά θα ήθελα να το συζητήσουμε. Φυσικά και θα το συζητήσουμε, γιατί μιλώντας με τους συναδέλφους, καθώς και σε εμάς ήρθε η πρόσκληση για να κατέβουμε κάτω να οδηγήσουμε το αυτοκίνητο, αλλά λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν μπορέσαμε να τα καταφέρουμε και σε ευχαριστώ πολύ που μας έστειλε την πρόσκληση. Όποιον συνάδελφο ρώτησα, ρε παιδιά, Mustang, ηλεκτρική, όλοι είπανε ότι αυτό το αυτοκίνητο κρατάει όχι μόνο το όνομα Mustang ψηλά, αλλά είναι ένα άλλο επίπεδο αυτοκίνητο. Η Ford έχει ξεφύγει. Είναι έτσι. Είναι έτσι. Ξέρεις ότι οι άνθρωποι της Ford είναι λίγο, έχουν αιμονή, εγώ το λέω, με τον τρόπο που θέλουν να φτιάχνουν τα αυτοκίνητά τους. Θέλουν τα αυτοκίνητά τους κυρίως να δίνουν ευχαρίστηση σε αυτούς που τα έχουν και να τους προκαλούν να τα οδηγούν. Θέλουν η σύνδεση μεταξύ μηχανής και αυτοκινήτου να είναι κορυφαία. Και αυτό το περνάνε σε όλα τα αυτοκίνητά τους, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, ακόμα και για τη Mustang. Όσοι λοιπόν το οδηγήσανε, είπαν ότι αυτό το αυτοκίνητο, το πλήρως ηλεκτρικό Mustang Mach-E, είναι Mustang. Γιατί διατηρεί όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που μόλις προείπαμε. Έτσι. Και διαφέρει, αν θέλεις, από τον ανταγωνισμό, κυρίως στο θέμα του ότι μπορείς να ευχαριστηθείς την οδήγηση με ό,τι έχεις στο μυαλό σου ότι θα πάρεις από μια Mustang. Είναι έτσι. Για βάλε μας λίγο σιγά σιγά, τι μας προσφέρει πλέον αυτή η ηλεκτρική αμιγώς Mustang για τον κόσμο πλέον που θέλει να μάθει. Τόσο σε λοιπόν, επίπεδο κινητήρα, τόσο και αυτοκίνητο. Επίπεδο εξοπλισμού. Να τα πούμε έτσι λίγο, να ακούσει ο κόσμος τι έχει η νέα Mustang. Καταρχήν να πούμε ότι το concept όλο ήταν δύσκολο. Με ποια έννοια ήταν δύσκολο? Τι θέλει ο κόσμος αυτή την εποχή? Θέλει χώρους, σωστά? Ακριβώς. Θέλει όμως επίσης και έναν σχεδιασμό
ο οποίος να μπορεί να κάνει την αντιστοίχηση με την κλασική Mustang, άρα ένα σπορ κουπέ σχεδιασμό. Λοιπόν, το αυτοκίνητο καταρχήν σε επίπεδο σχεδιασμού τα έχει καταφέρει και τα δύο. Προσφέρει και πολύ χώρο για τους επιβάτες, αλλά και τον σπορ κουπέ σχεδιασμό, που ξέρεις ότι είναι δύσκολο να προσφέρεις χώρους με σπορ κουπέ σχεδιασμό, ιδίως για τους πίσω. Ακριβώς. Διότι σε όλα τα σπορ κουπέ αυτοκίνητα, οι λίγο πιο ψηλοί μπορεί να καταλήξουν με λίγο αυγενικό καθήμενοι στο πίσω κάθισμα. Εδώ λοιπόν δεν το έχουμε αυτό. Είναι το αυτοκίνητο ένα SUV, έχει τους χώρους ενός SUV και παρόλα αυτά καταφέρνει να είναι και ο σχεδιασμός του Sport Coupé. Όλα τα χαρακτηριστικά της σχεδίασης Mustang, όπως το μακρύ καπό, οι έντονες και κλειμένες κολόνες αλφα, οι μπροστινές, έτσι, αλλά και το χαμήλωμα, το χαρακτηριστικό χαμήλωμα της οροφής προς τα πίσω που κάνει η Mustang, το κλασικό σχέδιο Mustang, διατηρούνται και στο καινούριο μοντέλο. Και όλα αυτά, αφού έχουμε λοιπόν τους χώρους για τα 5 άτομα, και όλα αυτά με όλα τα χαρακτηριστικά που έχει στα οδηγικά μιας Mustang. Άρα και από εμφάνιση και από οδηγικά χαρακτηριστικά, αλλά και από την ουσία της Mustang, το αυτοκίνητο είναι πραγματικά μια Mustang. Και όλα αυτά με ηλεκτρικό μοτέρ. Πλέον δεν υπάρχει κινητήρας, υπάρχει όμως μια μεγάλη μπαταρία, η οποία σου δίνει μεγάλη αυτονομία κίνησης, και εδώ είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό του αυτοκίνητου, έτσι. Το πόσο ελεύθερα μπορείς να κινηθείς έχοντας μεγάλη αυτονομία με τη νέα ηλεκτρική, πλήρως ηλεκτρική Mustang. Άρα πλήρως ηλεκτρικό SUV, σχεδιασμός Mustang Sport Coupé και όλα τα χαρακτηριστικά τα οποία έχει μια Mustang. Από ως επίπεδο... προς την οδική συμπεριφορά και την ευχαρίστηση οδήγησης. Από επίπεδο εξοπλισμού να φανταστώ ότι πιο σύγχρονο τεχνολογικά υπάρχει σύστημα υποβοήθησης ή οτιδήποτε έχει να κάνει με τη συνδεσιμότητα, η Ford το έχει προσφέρει απλόχερα στην ηλεκτρική Mustang. Είναι ακριβώς έτσι. Θα μιλήσω μόνο με μία λέξη. Υπάρχουν μέχρι και τεχνολογίες αυτόνομης οδήγησης επίπεδου 2. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να μιλάμε για δύο εκπομπές για το τι έχει το αυτοκίνητο μέσα σε επίπεδο εξοπλισμού. Και από άποψη συνδεσιμότητας, νομίζω ότι θα πρέπει να αξίζει να αναφέρουμε στην καινούργια γενιά του συστήματος SYNC, του συστήματος διασύνδεσης που έχει το αυτοκίνητο με το κινητό τηλέφωνο του πελάτη, το οποίο διαθέτει βεβαίως και μια μεγάλη οθόνη 15,5 ιντσών στο κέντρο του ταμπλό, το οποίο, μέσα από την οποία γίνονται όλες οι ρυθμίσεις του αυτοκίνητου και η πρόσβαση στα μενού του αυτοκίνητου. Είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι ταυτόχρονα και gadget. Και ξέρεις πολύ καλά ότι εμείς στη Ford φτιάχνουμε εδώ και 100 χρόνια αυτοκίνητα και βεβαίως με όλα αυτά τα τεχνολογικά προτερήματα που μπορεί να έχει και να θέλει η εποχή μας. 100 χρόνια λοιπόν φτιάχνετε αυτοκίνητα. Ήρθε η πρώτη φορά που πρέπει να παραδώσετε και βγάζετε σε παραγωγή ένα ηλεκτρικό όνομα Mustang. Το Mustang σημαίνει ότι έχω υποδύναμη, κάνω πράγματα που δεν μπορώ να τα κάνω με άλλα αυτοκίνητα, οπότε εδώ έχουμε ένα θέμα. Χαίρομαι περισσότερο την οδήγηση, έτσι. Και δεν ξέρω, εδώ θέλω να μου λύσεις το θέμα. Αυτονομία, για πόσα χιλιόμετρα έχουμε αυτονομία για το αυτοκίνητο, και ένα μεγάλο θέμα, κακά τα ψέματα, γιατί το ακούει Mustang Gallus, το πόδι πρέπει, φαίνεται λίγο βαρύ, θέλει να πατήσει τον γκάζι. Τι κάνουμε με τη φόρτιση? Για πες τα μας λίγο λοιπόν, αυτά. Τα έχουμε λύσει και τα δύο. Ως προς την αυτονομία, μιλάμε για ένα αυτοκίνητο που μπορεί να παρέχει, ανάλογα με την έκδοση, μέχρι και 610 χιλιόμετρα αυτονομία. Νομίζω 610 χιλιόμετρα αυτονομία είναι υπέρ αρκετά για όλους μας. Και καταλαβαίνεις ότι μπορεί να κοντράρει στα ίσα ακόμα και τα αυτοκίνητα που οδηγούμε αυτή τη στιγμή. Ως προς τη φόρτιση έχω να σου πω ότι είναι το μεγάλο πρόβλημα, να το πεις, η μεγάλη απορία, ο ανασταλτικός παράγοντας. Γιατί εάν ρωτήσεις οποιονδήποτε γύρω σου, θα αγόραζες ένα ηλεκτρικό, νομίζω ότι θα ερχόταν με μια ερώτηση πίσω. Και πού θα το φορτίζω? Σωστά. Έτσι δεν είναι? Και λογική λοιπόν, ερώτηση. Λογικό είναι. Φυσικά είναι και λογικό. Γιατί εντάξει, τα πρατήρια βενζίνης αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε όλοι που βρίσκονται, έχουν κατακλείσει την επικράτεια. Κατά συνέπεια είναι πολύ εύκολος ο ανεφοδιασμός ενός αυτοκινήτου με τον κλασικό κινητήρα που όλοι γνωρίζουμε όταν θες να πας ένα ταξίδι. Στη Mustang λοιπόν, πέρα από τη μεγάλη μπαταρία και τη μεγάλη αυτονομία, σου δίνουμε ένα ακόμα πλεονέκτημα. Μπορείς εύκολα να αναγνωρίσεις τους σταθμούς φόρτισης στην επικράτεια, στην Ελλάδα μιλάμε τώρα, έτσι, να κουμπώσεις το αυτοκίνητό σου επάνω σε αυτούς τους σταθμούς φόρτισης και παράλληλα μόλις τελειώσεις τη φόρτιση να πληρώσεις κιόλας. Όλα αυτά μέσα από μία εφαρμογή, το Ford Pass,
που είναι εφαρμογή που κατεβάζεις στο αυτοκίνητο και είναι μέρος, αν θέλεις, του οικοσυστήματος που παρέχουμε με την νέα Ford Mustang. Δεν παίρνει λοιπόν μόνο το αυτοκίνητο, αλλά με και μια ολοκληρωμένη υπηρεσία φόρτισης του αυτοκίνητου και άλλα πράγματα, αλλά μέσα σε όλα αυτά είναι και η ολοκληρωμένη υπηρεσία φόρτισης. Γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι στην επικράτεια αυτή τη στιγμή οι μεγάλοι πάροχοι ενέργειας τοποθετούν φορτιστές. Έτσι, ναι. Αυτό που ξέρουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι σε 1-2 μήνες θα έχουν διπλασιαστεί και σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα έχουν τριπλασιαστεί οι φορτιστές στην επικράτεια. Μιλάμε πάντα για την Ελλάδα. Έτσι. Όμως, ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι κάθε ένας από τους παρόχους έχει την δική του εφαρμογή, αν θέλει, και το δικό του τρόπο με τον οποίο πρέπει να συνδέσεις το ηλεκτρικό σου αυτοκίνητο. Στην Ford τι έχουμε κάνει? Όλα αυτά έχουμε επικοινωνήσει με όλους τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, με όλες τις εταιρείες που αυτή τη στιγμή γεμίζουν την επικράτεια με φορτιστές. Και τους φορτιστές όλους αυτούς τους έχουμε φέρει κάτω από την ομπρέλα του Ford Pass. Άρα ο κάτοχος μιας Mustang και αυτός που έχει κατεβάσει την εφαρμογή στο κινητό του μπορεί εύκολα, όπως είπα, να αναγνωρίσει οποιονδήποτε φορτιστή, σε οποιονδήποτε πάροχο και ανήκει, να κουμπώσει το αυτοκίνητό του και να πληρώσει με την εφαρμογή. Είναι μια διαδικασία λοιπόν που σου λύνει τα χέρια. Δεν χρειάζεται να ρωτιέσαι τι φορτιστή θα βρω, ποια εφαρμογή πρέπει να κατεβάσω και πώς πρέπει να πληρώσω για να φορτίσω το αυτοκίνητό μου. Όλα αυτά λύνονται με τον τρόπο που σου είπα. Ford Pass, και όπως λέμε χαρακτηριστικά στην εταιρεία, πας παντού με τη νέα Ford Mustang. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό, νομίζω, πέρα από ένα καλό αυτοκίνητο, να δίνεις αυτή τη στιγμή και την δυνατότητα να φορτίζεις εύκολα αυτό το αυτοκίνητο. Και νομίζω το έχουμε καταφέρει. Και είναι μια δουλειά την οποία την έχουμε κάνει στην Ελλάδα πάρα πολύ έντονα, ακριβώς για αυτό το λόγο. Γιατί το θεωρούμε ότι θα πρέπει να είναι ένα μέρος μιας ολοκληρωμένης υπηρεσίας η φόρτιση του αυτοκίνητου. Κακά τα ψέματα, όταν αγοράζεις ένα αυτοκίνητο Mustang ή ένα αυτοκίνητο της Ford και έχετε δώσει λύσεις πολλές φορές στο παρελθόν και για άλλα πράγματα, να τα λέμε όλα. Mm-hmm. Αλλά πάμε τώρα συγκεκριμένα για αυτό το αυτοκίνητο. Κοστίζει κάποια λεφτά. Είναι αξιοσέβαστο ποσό που πρέπει να δώσεις για να πάρεις μια ηλεκτρική Ford Mustang? Κατά ψέματα, ποια είναι η τιμή του κιόλας, μια που προχωράμε τη συζήτηση? Ξεκινάει από τα 51.587 ευρώ. Αυτή είναι η τιμή με την επιδότηση. Mm-hmm. Και έχουμε από εκεί πέρα άλλες 4 εκδόσεις. Μπορεί να φτάσει μέχρι τα 68.712. Και μιλάμε για αυτοκίνητα που μπορεί να είναι είτε πισωκίνητα είτε τετρακίνητα. Να έχουν ένα ή δύο ηλεκτρικά μοτέρ. Ένα για τον μπροστά άξονα και ένα για τον πίσω. Έτσι. Υπάρχει και η έκδοση GT, η οποία έχει ξεφύγει και αυτή. Αυτή η έκδοση GT την αναμένουμε, θα είναι λίγο χρονικό διάστημα κοντά μας και αν θέλει θα είναι η κορυφαία έκδοση, η πιο σπόρο έκδοση από όλα αυτά που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Τι υποδυνάμεις έχουν ή τώρα η Mustang ηλεκτρική? Η GT, εντάξει, έρχεται με 387 άλογα και 860 νημόμετρα, οποίες εκεί ξεφεύγουν. Από 269 άλογα μέχρι 351. 269 με πισωκίνητες εκδόσεις ή 294 και 351 για τις πιο ισχυρές εκδόσεις, αν θέλεις. Μπορείς να επιλέξεις είτε πισωκίνητη είτε τετρακίνητη και μπορείς να επιλέξεις και δύο επίπεδα μπαταρίας. Τη standard range με 85 κιλοβατόρες και την extended range με τις 98 κιλοβατόρες. Οπότε δηλαδή, πάμε το τελικό συμπέρασμα. Παίρνουμε ένα αυτοκίνητο, η Ford Mustang Mach-E. Με 51.000 ευρώ, 52 να το βάλουμε έτσι, στρογγυλό ρε παιδί μου, 52.000 ευρώ και ξεκινάμε και έχουμε κατευθείαν το Ford Pass μαζί μας. Φυσικά όπως προείπα, είναι η εφαρμογή, είναι μέρος του οικοσυστήματος Mustang. Μακή, η οποία το οικοσύστημα αυτό περιλαμβάνει το ίδιο το αυτοκίνητο, mm-hmm. το σύστημα Sync 4 που σε βοηθάει να συνδεθείς με το τηλέφωνό σου και το τηλέφωνό σου φυσικά, έτσι. Όλα αυτά είναι μέρος της εμπειρίας Mustang. Το ένα συμπληρώνει το άλλο. Άρα, λοιπόν, παίρνουμε και το Ford Pass και πλέον μέσω αυτής της εφαρμογής δεν χρειάζεται, μάλλον χρειάζεται, το χρειαζόμαστε γιατί μπορούμε να δούμε όλους τους φορτιστές στην επικράτεια. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος πάροχος είναι. Απλά πάμε έτσι. Και φορτίζουμε το αυτοκίνητό μας εκεί και πληρώνουμε από την εφαρμογή. Και τέλος. Από την εφαρμογή πληρώνει, γιατί έχει την εφαρμογή, έχει δυνατότητα να συνδέσεις μια κάρτα ή έναν τρόπο πληρωμής μέσα από την εφαρμογή. Και τέλος, ακριβώς όπως το λες, λύνουμε το άγχος και της αυτονομίας με τη νέα Mustang Mach-E, αλλά και της φόρτισης, πού θα φορτίσω και πότε. Να πούμε και εδώ και ένα άλλο, αν έχουμε ελάχιστο χρόνο, ότι μέσα από την εφαρμογή υπάρχει και ένα έξυπνο, άλλη μια έξυπνη λειτουργία, αν θέλεις, το λέμε Trip Planner, προγραμματιστής ταξιδιού. Ο προγραμματιστής λοιπόν ταξιδιού τι κάνει? Τσεκάρει
αφού έχει συνδέσει το κινητό σου τηλέφωνο με το αυτοκίνητο, το κινητό σου τηλέφωνο έχει άμεση πρόσβαση στις, στις διάφορες λειτουργίες του αυτοκίνητου και στα επίπεδα φόρτιση, αν θέλει, μέχρι και το πόσο φουστωμένα είναι τα λάστιχά σου. Άρα λοιπόν, αν θες να πας ένα ταξίδι αύριο, μπορείς σήμερα από τον καναπέ σου να πεις μέσα από το Trip Planner: θέλω να πάω Αθήνα-Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη-Αθήνα. Το πρόγραμμα αυτό, το Trip Planner, θα υπολογίσει τι επίπεδο μπαταρίας έχεις, ποιοι φορτιστές είναι στη διαδρομή σου, θα επιλέξει την καταλληλότερη διαδρομή και θα σου πει: θα ξεκινήσει από Θεσσαλονίκη για παράδειγμα με 80% μπαταρία, θα φορτίσεις σε αυτό και σε αυτό το σημείο και στην Αθήνα θα φτάσεις με 20-30% μπαταρία. Είναι ένα έξυπνο σύστημα που, όπως είπαμε, συμβάλλει και αυτό στο να απαλλαγείς από το άγχος της αυτονομίας και της φόρτισης. Όπως είπα, δεν προσφέρουμε μόνο το αυτοκίνητο, αλλά και μια ολοκληρωμένη υπηρεσία γύρω από το ηλεκτρικό αυτό αυτοκίνητο. Και κυρίως λύση πάνω στο θέμα της φόρτισης. Είναι σημαντικό, νομίζω. Ακούγεται εντυπωσιακό το να σχεδιάζει διαδρομή σου πλέον, εντάξει, το κάνεις παντού, αλλά το να σου λέει με πόση μπαταρία έχει αυτή τη στιγμή το αυτοκίνητο, θα ξεκινήσεις, θα σταματήσεις εκεί και εκεί και θα φτάσεις και με το ανάλογο ποσοστό μπαταρίας στο υλικό προορισμό σου, αυτό είναι κάτι για το οποίο μπράβο τους. Και να σου πω και κάτι άλλο που θα σε εκπλήξει ακόμα παραπάνω. Το Trip Planner λαμβάνει υπόψη του και, και άλλους παράγοντες, όπως το ανάγλυφο του χάρτη για να σου υπολογίσει βεβαίως πόσο θα κάψεις για να μετακινηθείς, ακόμα και την θερμοκρασία που προβλέπεται να έχεις κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σου, γιατί και όλα αυτά επηρεάζουν την διαδρομή σου, έτσι. Φτάνουμε σε ένα σημείο όπου τα πράγματα εξελίσσονται πάρα πολύ. Αυτό είναι το μέλλον και εμείς το έχουμε φέρει σήμερα εδώ στην Ελλάδα. Είναι μαζί μας. Είναι η νέα Mazda Mach-E, είναι πλήρως ηλεκτρική και παρέχει όλη αυτή την υπηρεσία γύρω από το θέμα φόρτισης και αυτονομίας. Νομίζω είναι καταπληκτικό. Και οι παραγγελίες έχουν ήδη ξεκινήσει και ο κόσμος μπορεί να πάει σε έναν επίσημο αντιπρόσωπο της Ford και να ξεκινήσει τη διαδικασία παραγγελίας. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Ανυπομονούμε να παραδώσουμε τις πρώτες 15 που έχουν ήδη πληθεί στους πελάτες μας και είμαστε στην φάση όπου γεμίζουν πια οι εκθέσεις με τα αυτοκίνητα και για τις drive, έτσι, αλλά και για διάθεση, πώληση. Να φανταστούμε, μέσα στις 15 είναι και εδώ στη Θεσσαλονίκη, Φυσικά. Φυσικά. Έχει κάνει ο Χατζής φυσικό πάλι το θαύμα του. Ρε παιδιά. Εννοείται. Εννοείται. Ξέρεις ότι ο συγκεκριμένος εκεί επάνω είναι ιδιαίτερα ενεργός, είναι από τους καλύτερους μας dealer και αυτό το έχει επιτύχει φροντίζοντας τους πελάτες του με όποιον τρόπο μπορεί να το κάνει. Έτσι. Είναι εξαιρετικός. Μία επίσκεψη λοιπόν στην Ford Βροχίδης Χατζής για να μάθουν οι ακροατές μας περισσότερο για το μέλλον του αυτοκινήτου που ονομάζεται αυτή τη στιγμή Mazda Mach-E. Γιάννη μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας και σε πήραμε χρόνο από την οικογένειά σου και ελπίζω σύντομα να τα ξαναπούμε με άλλα νέα της Ford, τα οποία κακά τα ψήματα έρχονται και αυτά, αλλά δεν είναι η ώρα να τα πούμε, έρχονται και άλλα, πολλά από τη Ford. Όλα είναι εξηλεκτρισμένα και ηλεκτρικά, αυτό ακριβώς είναι το μέλλον σας. Και ακριβώς είμαστε πολύ χαρούμενοι που το υποδεχόμαστε και με τέτοιο τρόπο και με τέτοια αυτοκίνητα. Γιάννη, καλό Σαββατοκύριακο. Τίποτα, γεια σου. Επίσης, να είστε καλά. Γεια, γεια.